Και γεια σας παιδιά, Νίκος Γκέμερ εδώ και σήμερα θα σας δείξω. Το ξέρω ότι είχα πει θα το κάνω το Σάββατο. Το Σάββατο ή την Κυριακή, το Σάββατο είχα πει θα κάνω αυτό το βίντεο. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν ήθελα να κάνω βίντεο. Και ναι, είχα κάνει κάτι άλλο βίντεο. Και σήμερα θα σας δείξω πώς διόρθωσαμε ξανά το Village, θυμάστε που είχαν γίνει όλα σκατά και τα έκαναν οι βόμβες και όλα, τι ήταν αυτό και το έφτιαξα. Και όχι μόνο αυτό, έχει χιόνι δηλαδή, κοντεύουν τα Χριστούγεννα και στο Village. Εντάξει, εγώ το έφτιαξα, αλλά anyway, τώρα θα σας δείξω το σπίτια. Βλέπετε, έφτιαξα και τα σπίτια, παιδιά κοιτάξτε λίγο, το πιο περίεργο. Περίεργο. Να, το είδατε! Και μου μόντουσα μαζί, what the fuck. Ωραία, γίνουμε τώρα έξω. Και έχει και ήλιο βέβαια. Και βλέπετε όλοι οι villager. Μα όλοι οι villager. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Κοιτάξτε λίγο πόση αχυρέχνη έβαλα. Βλέπετε. Φανταστείτε. Anyway, έφτιαξα και εδώ ένα μαγαζί πιο καλύτερο από το άλλο που ήταν παλιά. Για να μπορούν να δουλεύουν πιο καλύτερα villager. Έφτιαξα. Κοίτα εδώ μαγαζάρα. Περίμενε εδώ να το βγάλουμε αυτό. Εδώ βλέπετε. Μαγαζάρα για να δουλεύουν. Ναι, και έχω και άλλη μια πλήξη, θα το δείτε. Έφτιαξα το σούπερ μάρκετ όπως είδατε. Έφτιαξα και εκεί το σπίτι. Το βλέπετε, το μπλε. Έφτιαξα κάτι ωραία λουλουδάκια εδώ καινούρια. Έφτιαξα το σπίτι από Emerald. Το διαμάντι. Και τώρα πάμε στο τελευταίο. Α, έφτιαξα και το slime. Παιδιά, φανταστείτε. Εγώ τα έκανα όλα αυτά με τις βόμβες, αυτό όλοι το ξέρουν, αλλά φανταστείτε πώς θα κατάφερα πάλι να τα φτιάξω όλα. Δηλαδή, πολύ καλός. Ναι, και δεν είναι. Και εδώ είναι το καινούριο μου σπίτι της Ελλάδας. Εντάξει, αυτό είναι σκούρο μπλε, αλλά ναι. Το σκούρο μπλε είναι καλύτερο, παιδιά, η Ελλάδα είναι σκούρο μπλε νομίζω. Ανοίγουμε, βλέπετε, είναι καλύτερο, έλα. Συμφωνήστε ότι είναι καλύτερο από το άλλο. Εδώ κοιτάξτε τα πράγματά μου. Και εδώ πέρα κοιτάξτε τα άλλα πράγματά μου. Έχω και τους φούρνους, έχω τον Creeper, το παιχνιδάκι. Έχω αυτό το βιβλίο να διαβάζω, βασικά δεν θέλω να διαβάζω, αλλά anyway. Και ναι. Έφτιαξα πάλι το Village, παιδιά. Σας φαίνεται ωραίο. Δηλαδή φανταστείτε πόσο παιδιά, πόσο καιρό, πόσο χρόνο, πόση ώρα έκανε αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόση ώρα έκανε μέχρι να φτιάξω όλα αυτά. Ξέρω 8 ώρες. Όχι, δύο μέρες έκανα. Δύο μέρες. Για να φτιάξω πάλι όλα. Αλλά τώρα, χωρίς πλάκα, το Village είναι καλύτερο. Και έχω φτιάξει και άλλα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας το δείξω επειδή θα πεθάνω και θα πάω. Anyway, θα σας δείξω ότι έφτιαξα ακόμα κάτι καινούριο. Ακόμα δεν το είδατε. Όποιος ξέρει, λίγες μέρες θα έρθει ένα βίντεο στο Minecraft που θα είμαστε στο Nether. Θα είναι ένα challenge. Επειδή δεν το έχουμε ποτέ προσπαθήσει. Θα ήθελα να κάνω και Ender Portal, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς το φτιάχνουμε. Μες κάτι ξέρω πώς το φτιάχνουμε, αλλά δεν ξέρω κανονικά πώς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου ανοίγει. Είναι δύσκολο, δεν θα τα δω στο YouTube. Ωραία. Και τώρα μπορεί και να κάνουμε Ender, αλλά άλλη φορά. Anyway, και έχω άλλα νέα. Δεν ήρθε, αλλά θα έρθει 22 Νεβρίου. Και θα είναι πάλι. Θα είναι πάλι διάσημο ρε παιδιά, φανταστείτε, επιτέλους. Γάμα το. Μη. Ωραία. Πάλι στην τελευταία ζωή. Anyway, το Squid Game 2 θα βγει, αλλά εσείς να το κοιτάξετε επειδή είναι για 16 χρονών. Αλλά τουλάχιστον επιτέλους μπορώ να το κοιτάξω εγώ. Anyway, εδώ είναι αυτό που έφτιαξα. Έφτιαξα αυτό εδώ το περίεργο γέφυρα. Συγγνώμη. Ό,τι να είναι. Τώρα πρέπει να ξανά το φτιάξουμε. Που πάω, λάθος μεριά. Εκείνη το πορτάλ. Φανταστείτε παιδιά πόση ώρα χρειάστηκα γι' αυτά. Δεν μπορώ να σας σταματήσω να το λέω γιατί είναι πολύ καλό αυτό που έκανε. Τα χάλασα όλα, θυμάστε. Στο προηγούμενο βίντεο.
Αλλά τα έφτιαξα ξανά όλα. Δηλαδή με respect. Harry DJ. Yes, no. Γιατί το σκητάτε, γιατί το... αυτός είναι κάποιος 23, δεν είναι πια 18. Τι νόμιζουν τα παιδιά και στέλνουν παλιές φωτογραφίες. Anyway. Και εγώ το κοιτούσα παλιά, ήτανε ο αγαπημένος μου στο Nickelodeon, αλλά anyway, τι άλλο μας λέω τώρα. Σε κοιτούσα στο Minecraft. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως είδατε, έφτιαξε αυτή τη μαλακία, αυτό το... Πώς λένε, τη ζωή, τη χαζομάρες λέω. Γαμώ το, άντε πάλι. Δηλαδή, δεύτερη φορά που έγινε αυτό. Anyway, όπως είπα, έφτιαξα τη γέφυρα εκεί. Και ένα αυτή φορά δεν θα πέσουμε κάτω, δεν θα πέσουμε κάτω, γιατί έχω βαρεθεί. Αυτό μόνο θα δείξω και μετά κλείνω βίντεο, επειδή θα παίξουμε πάλι ντόρ σήμερα με τα παιδιά. Α, και κάτι άλλο. Ο Κώστας βοήθησε τον Κέζα να νικήσει τον ντόρ, δηλαδή respect. Και σήμερα θα βοηθήσει το Utkat. Αλλά ο Utkat έτσι καλώς θα πεθάνει. Πάντα πεθαίνει στην πόρτα 70. Σωστά. Απορώ να καταλάβω πώς μπορεί να είναι τόσο δύσκολο στην πόρτα 70, πιο εύκολα πόρτα 30, επειδή εγώ και ο Κώστας το παιδιά θυμάστε που κατάφερα εγώ και ο Κώστας και η Αλίνα μαζί την πόρτα 70. Θα είχαμε νικήσει ταυτόχρονα το Doors, αλλά ο μαλάκας, ο Χάλτη ήρθε και μας πέθανε. Το φάντασμα. Κρίμα ρε φίλε. Εύχομαι η Αλίνα και ο Μπίλι και ο Γιούτκα των κομμάτων και ο Τζόρτζι Όρεο. Ο Τζόρτζι Όρεο είχε φτάσει μία φορά στο πόρτα 70, αλλά πέθανε. Δηλαδή πόσες φορές πάλι! Πάλι! Τι θα γίνει όλοι να στη λάβα πέφτω! Αλλά όπως είπα παιδιά ο Μπίλι, ο Τζόρτζι Όρεο, αυτός ο παιδί, ο 12χρονο, έφτασε στην πόρτα 70. Αλλά πέθανε από το Halt. Αλλά ο Μπίλι έμαθε το Halt. Όποιος δεν ξέρει. Παιδιά, ακούστε. Μια και τώρα έχετε και πρόβλημα το σχολείο με τον Doors, θα σας κάνω μία ερώτηση. Πού έχετε πρόβλημα? Γράψτε μου στα comments και θα το περάσουμε τον Doors μαζί. Δηλαδή, κοιτάξτε. Θα μου πείτε πού έχετε πρόβλημα, σε ποιο six, το δεύτερο, σε αυτό. Και μετά κάνω βίντεο να σας δείξω πώς το μου περνάνε. Βασικά, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Αλλά είναι οδηγίες σε αυτό το βίντεο. Και μετά μήπως το περάσουμε επιτέλους. Δηλαδή παιδιά πώς γίνεται να δεις. Πρέπει να δείτε απλά τα μπλε φώτα που έχει. Λοιπόν μην ξαναπες τώρα. Μην ξανα... Ωραία. Ωραία επιτέλους. Παναγία μου. Το βλέπετε. Ήταν ένα μπλε πρόβατο. Αλλά δυστυχώς το σκότωσε κατά λάθος. Βασικά δεν το σκότωσα εγώ, η λάβα το σκότωσε. Και μετά πήρα το μαλλί του και το τέτοιο, η φωτιά βασικά, και πήρα το μαλλί του και το κρέας και το βάλα εδώ για να το θυμάμαι. Δεν σε επιθυμίσω, όχι κρέας εδώ. Πόρε φίλε, ήταν ένα ωραίο μπλε πρόβατο χωρίς πλάκα. Ω! Τι θα γίνει, θα το παίρνω όλοι, να! Ωραία. Να σου δείξω τώρα και κάτι άλλο που έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει μία σκάλα. Ωραία, θα πάμε creative επειδή αυτό θα πάρει 5 χρόνια μέχρι να πάω εκεί. Για λίγο θα πάμε στο creative. Εδώ πέρα έφτιαξα. Βλέπετε αυτούς τους πύργους. Εδώ πέρα έφτιαξα κάπου μία σκάλα. Αλλά πού είναι η σκάλα? Πού είναι η σκάλα, bro? Πού είναι η σκάλα? Πού είναι η σκάλα? Α, εκεί. Άρα, πες καλά, πες καλά, πες καλά, σκάλα, σκάλα, πες καλά. Α, εδώ, βλέπετε, έφτιαξα μια σκάλα και ακούστε τι θα κάνουμε. Έχω gold μήλα, θα τα φάμε, θα έχουμε ζωή και φωτιά και μετά θα κάνουμε ένα challenge εδώ πέρα. Το άλλο, το προηγούμενο βίντεο θα είναι αυτό το challenge. Θα πρέπει να περάσουμε όλο αυτό το parkour μέχρι να φτάσουμε ακριβώς
ακριβώς εδώ. Θα είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, σας το λέω. Anyway, είστε έτοιμοι να κάνω die? Let's go. Bye bye. Πεθαίνουμε. Με το που μπήκα στη λάβα, lol. Anyway. Ωραία, κλείνουμε βίντεο τώρα. Δεν θα έρθει άλλο βίντεο, συγγνώμη παιδιά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή θα έρχονται πάλι και... Θα έρχονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή μπάλτι και τέτοια. Σουτ λίγο. Θα έρχονται... Μισό λεπτό πρέπει να κλείσω. Ωραία, όπως είπα, θα έρχονται την Κυριακή και το Σάββατο. Θα έρχονται μπάλτι basics. Αλλά σε αυτό το μέρες έρχονται μόνο Roblox και Minecraft. Και μόνο ένα βίντεο επειδή δεν έχω και χρόνο. Εντάξει. Αυτό ήταν να μην το πάσεις, bye bye. Και ξέρετε γιατί δεν έχω χρόνο? Γιατί ήθελα να παίξω Roblox με τα παιδιά. Με τον Κώστα, με τον Νικήτα, με την Αλίνα, τον Γιούτκατ, τον Γιώργο, τον Μπίλι, τη Μαρία, δηλαδή το καρό, την Ουράνια τέλος πάντων. Και ναι, έχω πάρα πολλές δουλειές. Έχω να παίξω με τον Φρέντι, με τον Αρκουδάκι, με κάποιους άλλους, δεν ξέρω πια. Με τον Αντζέλικα, με τον Be Cool. Okay, bye bye. Και ετοιμαστε για το Squid Game 2. Αλλά είναι τις καλύτερες παιδιά, δεν μπορείτε να το δείτε. Βασικά παιδιά, ακούστε, αν θέλετε να το δείτε, να μην το δείτε καλύτερα αν σας αφήσουν οι γονείς. Επειδή παιδιά αυτό είναι πια 16 χρονών. Εγώ τώρα είμαι 16, είμαι πια 15. Αλλά anyway, 17 γίνομαι το 10 Νοεμβρίου, δηλαδή τον άλλο χρόνο. Anyway παιδιά, φανταστείτε, κάνουμε βίντεο μέχρι 14 ετών, μέχρι 16, φανταστείτε. Αλλά YouTube άρχισε 12 χρονών. Anyway, αυτό το βίντεο και bye bye.